Όχι στη δεξαμενή υγρού φυσικού αερίου στο λιμάνι του Βόλου, είναι το μήνυμα από την περιβαλλοντική πρωτοβουλία Μαγνησίας. Μελή τη οποία συγκεντρώθηκαν το πρωί στην έξοδο του λιμανιού του Βόλου και μάλιστα ανήρτησαν και πανό σε κάγκελα. Συγκεκριμένα, το μέλος της περιβαλλοντικής πρωτοβουλίας, κύριος Λιμιός, γνωστοποίησε για το θέμα το οποίο δεν είναι ευρύτερα γνωστό στο Βόλο. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ. Για να κάνουμε γνωστό ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να αποδειχθεί πάρα πολύ σοβαρό για το οικοσύστημα. Αδειοδοτήθηκε μια εταιρεία από το Κατάρ που έχει ιδρύσει και θυγατρική εδώ στο Βόλο. Αδειοδοτήθηκε να εγκαταστήσει πλωτή δεξαμενή μέσα στο λιμάνι, όπου θα αποθηκεύεται υγροποιημένο φυσικό αέριο το οποίο θα έρχεται από το Κατάρ με πλοία 1-2 φορές το μήνα. Αυτό το φυσικό αέριο θα διοχετεύεται μετά σε άλλα πλοία, ποντοπόρα, φορτηγά πλοία, τα οποία θα ταξιδεύουν προς όλες τις θάλασσες του κόσμου και βεβαίως ένα μέρος του θα εμφιαλώνεται και θα πουλιέται στην εσωτερική αγορά. Πιστεύουμε ότι ο παγαστικός είναι ένα οικοσύστημα πολύ ευαίσθητο, μια βαθύς θάλασσα η οποία δεν μπορεί να υποδεχθεί ένα τόσο μεγάλο φορτίο. Απ' την άλλη υπάρχουν ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια ενός τέτοιου εγχειρήματος και εν κατακλείδη, ψάχνοντας αυτή την ιστορία, είδαμε ότι στην ρυθμιστική αρχή ενέργειας που έδωσε την καταρχήν άδεια δεν έχει κατατεθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Άρα το θέμα είναι, κατά την άποψή μας, σε πολύ πρώιμο στάδιο. Υπάρχει μια προχειρότητα από αυτή την κυβέρνηση να αδειοδοτεί με ταχύτητα τους ρυθμούς οποιαδήποτε άδεια η οποία μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική για το περιβάλλον και θέλουμε να ενημερώσουμε την τοπική κοινωνία. Στείλαμε ήδη σε όλους τους μεγάλους μαζικούς φορείς ενημερωτικό προκειμένου να συνεργαστούμε, να προλάβουμε τις προθεσμίες για να καταθέσουμε ένσταση ενάντια σε αυτή την απόφαση.